Ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ομάδας K15, βρίσκεται εδώ στην Κύθνο προκειμένου να υλοποιήσει τα προγράμματα της ΕΠΟ, αλλά παράλληλα συνέπεσε και η κλήρωση της Ευσκυκλάδων, άρα είδατε ακόμα πιο, έχετε πιο ειδική άποψη για το τι γίνεται εδώ στις Κυκλάδες, ενημερώθηκατε νομίζω. Καταρχάς να μιλήσουμε λίγο για το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει τόσο λίγο, τι αφορά. Ναι, στα πλαίσια του προγράμματος Μπάλα Παντού που έχει εικονίσει η Ομοσπονδία και έχει ξεκινήσει φέτος, θα κάνουμε την έναρξη σήμερα εδώ στην Κύθνο, πρωτοβουλία του Προέδρου της Ευσκυκλάδων, και θα συνεχιστεί όλη τη χρονιά και εδώ αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία με την UEFA και που αφορά όλους τους πυλώνες του ποδοσφαίρου και τις εθνικές ομάδες, εκπρόσωπος της οποίας είμαι εγώ, και τους τομείς εκπαίδευσης ανάπτυξης, τομείς γυναικείου ποδοσφαίρου, όλα μαζί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια η Ομοσπονδία έχει στρέψει λίγο το ενδιαφέρον της Κυκλάδας. Παλαιότερα δεν γινόταν τέτοιες δράσεις. Νομίζετε ως Ομοσπονδιακός ότι υπάρχει ταλέντο εδώ στον νόμο μας έχετε παρακολουθήσει, βασικά νομίζω ότι είχατε δει και κάποια παιχνίδια των μεικτών μας. Τι έχετε αποκομίσει από τις Κυκλάδες ποδοσφαιρικά? Καταρχήν μη ποδοσφαιρικά, είμαι φίλος των Κυκλάδων εδώ και 25 χρόνια, να ξεκινήσουμε από αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πραγματικά σήμερα με την παρουσία μου εδώ μπόρεσα και είδα διαζώσεις να ακούσω για όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ και χρόνια. Βλέπω όμως ένα πολύ θερμό ενδιαφέρον και από τη ΣΕΠΣ αλλά και από την Ομοσπονδία, και βλέπω και μαθαίνω ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση των παιδιών που αθλούνται και στο νησί εδώ, στην Κύθνο, αλλά και του ποδοσφαίρου γυναικών. Εγώ από τη μεριά μου είμαι εδώ πέρα για να μέρος των μεικτών ομάδων και των εθνικών ομάδων να δώσουμε και αυτή την κατεύθυνση για τη νέα χρονιά. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι πυλώνες θα βοηθήσουν και εδώ στις Κυκλάδες, που υπάρχει αυτό το χρόνιο πρόβλημα με τα γηπαιδικά, με τις μεταφορές, και όπως είδα τα πράγματα βελτιώνονται πρακτικά και αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα. Κύριε Θεριάδη, πέρσι η μικρή μας ομάδα πήρε την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι επειδή ήμουν στο γήπεδο σε κάποιο παιχνίδι είχατε έρθει στη Βάρη, αν δεν κάνω λάθος. Είχα βρεθεί και στοιχείο στην πρώτη φάση, τον Ιανουάριο, ήταν όλα τα νησιά εκεί, αλλά και μετά στην Βάρη. Γενικότερα, με καλέσει και τον ποδοσφαιριστή Παντελέο από τις Κυκλάδες στην εθνική ομάδα, στην K15, όπου είμαι προπονητής. Υπάρχουν παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αττική, στην Θεσσαλονίκη, από τις Κυκλάδες. Σκοπός μας είναι πρώτα να αναπτύξουμε στις μικρές ηλικίες, από 6-7 χρονών μέχρι 12-13 χρονών, γι' αυτό και με τον προπονητή σας εδώ πέρα είχαμε μια έτσι πολύ αποδοτική κουβέντα. Και συνεργασία με την ΕΠΣ και με ένα κοινό τρόπο έτσι μεθοδολογίας και εκπαίδευσης, εκτός από το κοινωνικό κομμάτι που είναι κομμάτι των grassroots και το οποίο ξεκινάμε και σήμερα με το πρόγραμμα Πάση στα Θρανία, να βοηθήσουμε και στο κομμάτι του υψηλού έτσι, αθλητισμού, και κάποια παιδιά να έχουν και αυτά την πορεία του Παντελέου, του Φρέρη και άλλων παιδιών από τις Κυκλάδες. Ωραία, σας ευχαριστούμε και να ευχηθούμε να σας βλέπουμε συχνότερα εδώ σε εκδηλώσεις της Κυκλάδων. Όσο τα καράβια λειτουργούν θα είμαστε και εμείς εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.